Το θέμα με την αστοχία, με το φιάσκο θα λέγα εγώ, των σχολικών, με τις μάσκες στα σχολεία. Έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών 6,2 εκατομμύρια ευρώ. Εσωτερικών, ναι. 6,2 εκατομμύρια ευρώ για 1.300.000 μαθητές. Αναλογούσε περίπου 4 μάσκες το χρόνο. Είχαμε αστοχία στην πρώτη παρτίδα, που σημαίνει δηλαδή ότι ένα ποσό περί του 1 εκατομμυρίου, ίσως και παραπάνω, πάει χαμένο. Αυτό είναι αστοχία. Είναι αστοχία κάποιων γιατρών και υπάρχει πολιτική ευθύνη γι' αυτό ή όχι. Υπάρχει, θα δούμε μια απάντηση. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί? Δεν ήταν όλες οι μάσκες πρώτης παρτίδας για πέταμα. Ορισμένες μάσκες πρώτης παρτίδας ήταν σε λάθος μέτρα. Ήταν 750.000. Ναι, δεν ήταν όλες λοιπόν. Ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό είπα 1 εκατομμύριο και δεν είπα 1,5. Τα 6 εκατομμύρια είναι για όλες τις μάσκες. Ναι. Εδώ ήταν το 1 τέταρτο. Δηλαδή πες το 1,5 εκατομμύριο και από το 1,5 εκατομμύριο στο χέρι ήταν στο μισό. Γι' αυτό σας είπα 1 εκατομμύριο. Το θεωρείτε λίγο δηλαδή το 1 εκατομμύριο. Εγώ δεν συζητώ, δεν θεωρώ λίγο ούτε και 1 ευρώ απόλυτα. Άρα αυτό που έχει την ευθύνη δεν πρέπει να πει μια παρέτηση κάτι. Δεν είναι όμως αυτό που παρουσιάζεται. Αυτό και είναι. Αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη σε αυτό, αυτό όμως είναι καθαρά προσωπική, όλο αυτό συνέβη διότι το κράτος αποφάσισε να καλύψει μια φασαρία του ΣΥΡΙΖΑ για να τις δωρεάν μάσκες. Και αυτό έγινε γρήγορα και ό,τι γίνεται γρήγορα μπορεί να έχει και λάθη. Όπως έβλεπα εγώ προσωπικά, είδα από το δικό μου το παιδί και από τους μαθητές τους, αλλά όπως έβλεπα και στις ειδήσεις εκείνη την ημέρα από όλα τα ρεπορτάζ που ήταν ζωντανά τα κανάλια στα διάφορα σχολεία, όλα τα παιδάκια πηγαίναν με τις μάσκες από το σπίτι τους. Για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή δώσατε τις μάσκες. Με συγχωρείτε, για το ΣΥΡΙΖΑ δώσατε τις μάσκες. Πάση περιπτώσει, τι είπατε. Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ δώσατε τις μάσκες. Δεν είπα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φωνασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ήταν να ικανοποιήσει ένα αίτημα, έγινε βιαστικά και έγινε λάθος. Τι να κάνουμε, να σκοτώσουμε. Τους γιατρούς στείλαν τις. Ξέρετε πολύ καλά πώς έγινε το λάθος. Έδωσαν λάθος προδιαγραφές από την Επιτροπή Υγείας. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Να τους δίνουμε. Όχι, θέμα παρέτησης δεν υπάρχει οι κάποιο αρμοδίο. Αυτό ρωτήσα. Με λεφτά, τις υπηρεσίες στο κράτος δίνουν οι γιατροί εκεί. Να τις βάλουμε και να πληρώσουμε την τσέπη του. Να πείτε, να πληρώσουμε γιατί την τσέπη του. Από τους 26 λοιμοξιολόγους να πληρώσουμε 750.000. Μα δεν είναι τις προδιαγραφές οι λοιμοξιολόγοι τις έθεσαν, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, η Επιτροπή Υγείας, εγώ τις έδωσα. Α, μάλιστα. Λοιπόν.